τις μνήμες του ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας να παραμένουν ζωντανές, απόγονοι προσφύγων συμμετείχαν με δάκρυα στα μάτια στην τελετή υποδοχής των ιερών κοιμηλίων των προγόνων τους στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Σπλάντζια. Αυτή την είχαν φέρει οι γονείς μου από τη Μικρά Ασία, τότε που του φύγανε τότε, τη Μικρά Ασία. Ήταν πολύ ανεπτυγμένη τότε η Μικρά Ασία, ο Ελληνισμός ήταν πολύ ανεπτυγμένος. Ασχολείται με το εμπόριο, είχαν όλα τα πάντα, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, τις εξουσίες ώρες τις κρατούσαν αυτοί τότε. Εξαιρετικά σημαντική ημέρα, διότι εδώ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας φιλοξενούμε τα ιερά κοιμήλια που έφεραν οι πρόγονοί μας από τη Μικρά Ασία με κίνδυνο της ζωής τους, στον κόρφο τους, στον μποξά τους. Θεωρήσαμε σωστό να φιλοξενήσουμε και εδώ την έκθεση με τις εικόνες των κοιμηλίων της Μικράς Ασίας και σε μια γειτονία η οποία ήταν καθαρά, είχε πολλούς μικρασιάτες εδώ στην ενορία μας. Εικόνες που οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πήραν μαζί με τις αποσκευές τους το 1922, αφήνοντας πίσω τα υπάρχοντά τους, κρατούν άσβεστη τη θρησκευτική παράδοση των μικρασιατών που ερχόμενοι στην Κρήτη έφεραν ένα ολόκληρο πολιτισμό. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας τα εμπιστεύτηκαν, διότι είναι το εικονοστάσι της ψυχής τους, είναι η Μικρά Ασία σε αυτές τις εικόνες. Η συγκίνηση υπάρχει και πάντα υπάρχει και θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτή από όλους. Κρήτες με κρητικές ρίζες, με μικρασιάτικες ρίζες, πλέον δεν διαχωρίζομαι τόσα χρόνια μετά. Δεν διαχωρίζομαι το κομμάτι της μικρασιατικής ιστορίας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή συνεχίζονται αύριο στο Μνημείο Μικρασιατών, όπου θα φυτευτούν συμβολικά από παιδιά 100 λουλούδια, ένα για κάθε χρόνο από τον ξεριζωμό. Είναι, αν θέλετε, ο τρόπος για να φωνάξουμε ότι η τοπική ιστορία, η οποία έρχεται και, αν θέλετε, μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια εμπλουτίστηκε, αγκαλιάστηκε και παρήγαγε τον πολιτισμό που έχουμε σήμερα, που θα ήταν διαφορετικό στην Κρήτη, εάν δεν είχαν έρθει αυτοί οι άνθρωποι από τη Μικρασία με τον πολιτισμό και τα έθιμα που τα είδαμε. Είτε αυτό ήταν στη Σούδα το ψάρεμα, είτε αυτό ήταν τα γιασεμιά, είτε αυτό ήταν τα χιλιάδες έθιμα που ήρθαν και ενσωματώθηκαν στον τοπικό πολιτισμό. Αύριο Κυριακή πέφτει και η αυλαία της έκθεσης της προσφυγιάς Φανάρι, ιστορίες ποδοσφαίρου από τη Μικρά Ασία στα Χανιά, που φιλοξενείται στο Γυαλιτζαμί.